Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η αλματώδης εξέλιξη της βιοιατρικής επιστήμης και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν είναι το θέμα που θα αναδείξουμε σήμερα. Θα δούμε ακόμη ποια είναι τα επιτεύγματα της έρευνας, αλλά και ποια τα όρια της. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της τηλεόρασης της Βουλής των Ελλήνων τον κύριο Τάκη Βιδάλη, είναι διδάκτορ της νομικής, επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Εμπειρονόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς ήρθατε. Κοντά μου η κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και διευθύντρια του πρώτου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της βιοηθικής, πρώτου και μοναδικού. Έτσι, κυρία Τσινόρεμα, καλώς ήρθατε και εσείς. Και η κυρία Βίκη Μολάκη, διδάκτορ γενετικής, επιστημονική συνεργάτη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Επιρρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Καλώς ήρθατε και εσείς. Να μας βοηθήσετε λοιπόν να αναλύσουμε αυτό το θαύμα της ζωής, αφού μας εξηγήσετε, κυρία Τσινόρεμα, ποιος είναι ο ορισμός της βιοηθικής. Ήδη ξεκινήσατε τον προβληματισμό της βιοηθικής αναφερόμενοι στα πραγματικά μεγάλα επιτεύγματα των επιστημών της ζωής, των βιοεπιστημών, σήμερα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή και μόνο μιας πολύ μεγάλης επιστημονικής επανάστασης αυτής των επιστημών της ζωής. Mm-hmm. Εδώ ξεκινάει ο ηθικός προβληματισμός. Ένας προβληματισμός δηλαδή γύρω από την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την αλματώδη αυτή εξέλιξη των επιστημών και της βιοτεχνολογίας, της τεχνικής δηλαδή, παρέμβασης πάνω στη mm-hmm. ζωή, τόσο σε σχέση με την κοινωνία, όσο και τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον. Είναι ο ηθικός προβληματισμός γύρω από το πώς να ζούμε στην εποχή της βιοτεχνολογίας, θα έλεγα. Υπάρχουν λοιπόν πολύ σοβαρά διλήμματα ηθικά που τίθενται, κύριε Βιδάλη, και σε αυτά καλείται να απαντήσει και η Επιτροπή της Βιοηθικής, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, με την οποία βρεθήκατε εδώ στην Βουλή των Ελλήνων και ενημερώσατε τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής. Ναι, πράγματι. Ποιος είναι ο ρόλος σας? Έχετε έναν συμβουλευτικό ρόλο, γνωμοδοτείτε, διοργανώνετε σεμινάρια, ενημερώνετε για την βιοηθική και για τα επιτεύγματα της επιστήμης προφανώς. Ακριβώς. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής λειτουργεί εδώ και μια δεκαπενταετία περίπου στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις χώρες πια του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε ήταν ακόμη ένας θεσμός στα σπάργανα σε όλο τον κόσμο. Σιγά σιγά επεκτάθηκε, υπάρχουν πια επιτροπές βιοηθικής όχι μόνο στην κάθε χώρα, αλλά υπάρχουν και διεθνείς επιτροπές βιοηθικής σε διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και επιπλέον υπάρχουν και οι λεγόμενες επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας, που είναι πάλι επιτροπές βιοηθικής, mm-hmm. που τις βρίσκουμε σε ερευνητικούς θεσμούς, στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα κ.ο.κ. Ο λόγος της ανάπτυξης αυτού του θεσμού είναι βέβαια όσα είπατε προηγουμένως mm-hmm. Και εσείς και η κυρία Τσινόρεμα, το ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με το πώς ζούμε με την τεχνολογία. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την τεχνολογία, που σημαίνει πρέπει να συμβιβάσουμε mm-hmm. τις αξίες μας σε μια δημοκρατική κοινωνία ιδίως, που ξέρουμε ότι βασίζεται στην ελευθερία, στην ισότητα, έτσι, στη δικαιοσύνη. Αυτές τις αξίες πρέπει να τις συμβιβάσουμε με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που διαρκώς μας εκπλήσει. Νομοθετήματα υπάρχουν που προστατεύουν? Βεβαίως. Υπάρχουν νομοθετήματα και μάλιστα θα έλεγα ότι τα τελευταία. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό, έτσι. Ναι. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ένα πραγματικό boom στην νομοθεσία. Δηλαδή παλιότερα υπήρχαν ελάχιστα πράγματα και μάλιστα δεν ήταν καν νομοθετήματα, ήταν περισσότερο κώδικες δεοντολογίας, οι οποίοι δεν έχουν άμεση δεσμευτική ισχύ όπως ένας νόμος. Τα τελευταία όμως 20 χρόνια σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας έχουμε μια πραγματική έκρηξη της νομοθεσίας mm-hmm. σε όλους τους τομείς που καλύπτει η βιοηθική, ουσιαστικά σε όλους τους τομείς που καλύπτουν οι βιολογικές επιστήμες και ιατρική. Το θέμα είναι βέβαια να τηρούνται οι νόμοι. Είναι κάτι που το θίγουμε πολύ συχνά εδώ με τους βουλευτές. Και σωστό, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και η νομοθεσία ορίζει αρμόδιες αρχές, ειδικές αρχές για την τήρηση αυτών των νόμων. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, παραδείγματα από τη δικιά μας νομοθεσία είναι στις μεταμοσχεύσεις. Έχουμε τον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, mm-hmm. τον ΕΟΜ,
στον πειραματισμό, στις κλινικές δοκιμές, όπως λέμε σε νέα φάρμακα, έχουμε την Επιτροπή Διοντολογίας των Κλινικών Μελετών. Στην εξωσωματική έχουμε την Ανεξάρτητη Αρχή για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Ακόμη και στην έρευνα. Υπάρχει ένα πλαίσιο θεσμικό. Ναι, ναι. Ακόμη και στην έρευνα στα ζώα έχουμε ειδικούς θεσμούς. Έχουμε μια εθνική επιτροπή η οποία ασχολείται με την προστασία και την φροντίδα των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειράματα. Υπάρχει λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο. Θα δούμε όμως πού ξεφεύγει αυτό και πού μπαίνει η εμπορευματοποίηση, γιατί πάντα η εμπορευματοποίηση είναι που δημιουργεί τα ζητήματα και καθώς εξελίσσεται η γενετική, φέρνει η κυρία Μολάκη πολλά στην επιφάνεια, καινούργια επιτεύγματα τα οποία είναι προς όφελος της ανθρώπινης ύπαρξης, γιατί μπορεί να δώσει λύσεις σε σοβαρές ασθένειες, μπορεί όμως να δημιουργήσει και πολλούς κινδύνους. Πού βρίσκεται η ισορροπία? Αυτό είναι αλήθεια, ιδιαίτερα με μια πολύ πρόσφατη μέθοδο, τη λεγόμενη CRISPR, αν την έχετε ακουστά. Αυτή είναι μια μέθοδος με την οποία μπορούμε πολύ απλά να πάμε σε οποιοδήποτε σημείο του γονιδιώματος και να κόψουμε και να ράψουμε το DNA μας, οπότε μπορούμε να διορθώσουμε γενετικές ασθένειες με τον τρόπο αυτό. Δημιουργείται ένα ρήγμα λοιπόν σε εκείνο το σημείο που μπορεί να παρέμβει. Ναι, και εκεί. Εκεί λοιπόν σε αυτό το ρήγμα που δημιουργείται και μπορεί να διορθώσει, μπορεί να βγει και κάτι το οποίο θα είναι ανεξέλεγκτο. Η μέθοδος αυτή μέχρι στιγμής έχει και κάποια μειονεκτήματα. Εκτός από το ρήγμα στο οποίο στοχεύουμε αρχικά, μπορεί να προκληθούν και ρήγματα εκτός στόχου, δηλαδή σε άλλα σημεία, σε άλλα γονίδια, τα οποία δεν είναι επιθυμητά. Αυτό πώς μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή αυτή η παρέμβαση στην φύση να μην διαταράξει? Πειραματικά προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τις συνθήκες, δηλαδή να δούμε πού μπορεί να συμβούν αυτά τα έκτοπα ρήγματα όπως ονομάζονται και να προσπαθούμε να τα μειώσουμε, δηλαδή να κάνουμε ακόμη καλύτερες πειραματικές συνθήκες ώστε η μέθοδος να μην έχει μη επιθυμητά αποτελέσματα. Και είμαστε σε πολύ καλό σημείο, δηλαδή τελικά θα επιτευχθεί αυτό. Το θέμα είναι υπάρχει ότι ένα μορατόριουμ στην έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Έγινε μια διεθνή σύνοδος για το θέμα αυτό, για να συζητηθούν ακριβώς τα θέματα βιοειθικής που θέτει αυτή η καινούργια μέθοδος. Λοιπόν, ναι. Προς το παρόν δεν υπάρχει μορατόριουμ με την έννοια ότι απαγορεύεται η έρευνα με τη χρήση αυτής της μεθόδου. Ωστόσο, ίδιοι επιστήμονες όμως ζήτησαν αυτή την προσωρινή παύση για να βρεθούν αυτά τα όρια, να μην ξεπεραστούν τα όρια. Αυτό έχει να κάνει με την Κίνα και κάποιες έρευνες που γίνονταν εκεί in vivo, που λέμε στο έμβριο. Έγινε μία μελέτη, αυτή δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2015 από Κινέζους επιστήμονες, οι οποίοι σε έμβρια που έπασχαν από μεσογειακή, από β' θαλασσεμία, προσπάθησαν με αυτή τη μέθοδο να επιδιορθώσουν τις βλάβες στο DNA προκειμένου να... Η οποία είναι μια ασθένεια που είναι πολύ διαδεδομένη στην Αφρική. Και γενικά στις μεσογειακές χώρες είναι πολύ διαδεδομένη. Ωστόσο, προκλήθηκε πολύ μεγάλος άλλος με αυτή τη μελέτη και οι επιστήμονες κατάλαβαν ότι θα πρέπει να συζητηθούν τα θέματα βιοειθικής και να δούμε τελικά μήπως όντως χρειάζεται ένα μορατόριουμ. Σε αυτή τη φάση, σε ερευνητικό επίπεδο, δεν υπάρχει μορατόριουμ με την έννοια ότι ερευνητικά μπορεί κανείς να εφαρμόσει τη μέθοδο. Να. Σε κλινικό επίπεδο, δηλαδή πότε αυτό θα περάσει σε δοκιμές στον άνθρωπο, είναι εκεί το μεγάλο είναι ερώτημα. Το μεγάλο ερώτημα. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο, κυρία Τσινόρεμα, το in vitro και in vivo. Δηλαδή, στον σωλήνα, αν το λέω καλά, και στο έμβριο, προφανώς, έτσι, σε έναν ανθρώπου, σε έναν οργανισμό, σε έναν ζώντα οργανισμό. Ναι, όντως, οι τεράστιες εξελίξεις και καινοτομίες στο επίπεδο των ιατρικών τεχνολογιών έχουν καταστήσει δυνατή την αναπαραγωγή του ανθρώπου και εκτός του φυσικού σώματος της μητέρας. In vitro fertilization, η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, διότι φανταστείτε πόσα υπογόνιμα ζευγάρια είδαν με αισιοδοξία τη δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα όμως είναι και μια πρόκληση. Δημιουργεί και μια διακινδύνευση. Προφανώς. Από
Το 1980, όταν ακούγαμε, αν είναι σωστή η ημερομηνία, κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι για το παιδί του Σωλήνα για πρώτη φορά, μέχρι τώρα υπάρχουν τεράστια επιτεύγματα σε ό,τι αφορά στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Βεβαίως, και μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγαλύτερη από τα αρχικά στάδια αξιοποίησης αυτής της μεθόδου. Παρόλα αυτά, και αν αφήσουμε στην άκρη το ζήτημα της ασφάλειας, που είναι μια πολύ σημαντική αξία, η ασφάλεια της γυναίκας η οποία αποφασίζει να αποκτήσει παιδί με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως το θεμελιώδες δικαίωμά της στην ενημέρωσή της, να γνωρίζει σε τι ακριβώς διαδικασία μπαίνει, η οποία δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα είναι και επιτυχής. Άρα προκύπτει ένα ζήτημα ενημέρωσης από την πλευρά του προσωπικού, το οποίο του ιατρικού θα διεξαγάγει αυτή τη διαδικασία, θα την αναλάβει, αλλά και της δικής της συνένεσης. Γιατί η συνένεση, η ελεύθερη, η εκούσια και κατόπιν πληροφόρησης, διότι εδώ διακυβεύονται αξίες της προσωπικότητας, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του προσώπου, όπως παραδείγματος χάρη να υποστεί κάποιος κάτι στο σώμα του χωρίς να έχει πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή συνδέεται και με τον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο. Μας έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή να μπορούμε να γνωρίζουμε τις διαδικασίες της γέννησης του ανθρώπου από πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Και εκεί η γνώση πάντα δίνει και τη δυνατότητα της παρέμβασης, της χειραγώγησης. Άρα να παρέμβουμε, να γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, εάν υπάρχει γενετική προδιάθεση για σοβαρότατες ασθένειες, έτσι ώστε να μην αφήσουμε στην προκειμένη περίπτωση με την τον προεμφυτευτικό προγεννητικό έλεγχο, να εμφυτευτεί ένα έμβριο το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει μεγάλη πιθανότητα, παραδείγματος χάρη, όταν γεννηθεί το βρέφος, να έχει μια βαρύτατη ασθένεια όπως η κυστική ίνωση. Εκεί λοιπόν μπορούμε να παρέμβουμε έτσι ώστε να μην γεννηθούν άτομα τα οποία θα έχουν πολύ μεγάλες βαριές γενετικές ασθένειες. Να αποκλειστεί η κληρονομικότητα μιας ασθένειας. Αν μου επιτρέπετε, ο κίνδυνος όμως εδώ, που είναι η διακινδύνευση, ότι μπορεί ενδεχομένως αυτός ο έλεγχος να μπει και σε άλλες χρήσεις. Ναι. Όπως? Όπως παραδείγματος χάρη να διαλέγουμε διάφορα χαρακτηριστικά του εμβρίου, το χρώμα των ματιών, το φύλο. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ηθική συζήτηση. Είναι ηθικά θεμητό να προεπιλέγεται το φύλο του παιδιού που θα γεννηθεί? Και η συζήτηση αυτή και ο προβληματισμός βέβαια δεν είναι ζωντανός και δεν έχει τελειώσει. Μάλιστα. Μπορούμε να έχουμε παιδιά κατά παραγγελία, κύριε Βιδάλη? Γίνεται αυτό? Είναι εφικτό? Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Ναι, μπορούμε να διαλέξουμε το φύλο του παιδιού. Σήμερα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να διαλέξουμε το φύλο του παιδιού. Αν εγώ θέλω κοριτσάκι στην οικογένειά μου και πάω σε εξωσωματική, μπορώ να διαλέξω από τα έμβρια που θα παραχθούν, να διαλέξω αυτά που θα... Επιτρέπεται λοιπόν? Δεν επιτρέπεται. Μπορούμε να το κάνουμε. Απαγορεύεται από τον νόμο, εκτός από μία περίπτωση, την περίπτωση όπου το φύλο συνδέεται με ορισμένες σοβαρές ασθένειες, τα λεγόμενα φυλοσύνδετα νοσήματα. Εκεί επιτρέπεται να διαλέξει κανείς το φύλο, ακριβώς για να μην έχει ένα παιδί το οποίο θα νοσήσει βαριά. Τα αγόρια είναι αυτά. Λοιπόν, χαρακτηριστικά μπορεί να επιλέξει ο γονιός. Μπορούμε να επιλέξουμε επίσης παιδιά με βάση τη λεγόμενη... Με βάση την χαρακτηριστικά προδιάθεσης για σοβαρές ασθένειες. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτό είναι η θέμα. Θετική ευγονική. Αυτό λέγεται αρνητική ευγονική. Όσο και αν μας κάνει εντύπωση, μάλιστα, λέγεται αρνητική ευγονική, μάλιστα, αυτό. Και αρνητική με την έννοια του ότι αποκλείουμε κάποια έμβρια τα οποία θα δημιουργήσουν, θα έχουν πρόβλημα τα αρνητικά με τα χαρακτηριστικά, ας πούμε. Ναι. Η θετική ευγονική είναι το κακό που θέλουμε να αποφύγουμε. Θετική ευγονική είναι η επιλογή του φύλου επειδή μας αρέσουν τα αγόρια και όχι τα κορίτσια. Ναι. Γενικά οι φυλετικές διακρίσεις. Η θετική ευγονική θα είναι στο μέλλον το να διαλέγουμε το χρώμα των ματιών. Π.χ. Ναι.
ή το ύψος ή τη σωματική διάπλαση. Αυτά για δεν να τα ξέρω. Μην θυμηθούμε προσοχή. Την ναζιστική ευγονική. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμη. Δεν ξέρουμε ακόμη. Αυτή τη στιγμή το κίνδυνο δηλαδή θα μας τα πει και η κυρία Μολάκη. Την άρια φιλία, έτσι. Ναι. Η κυρία Μολάκη μπορεί να μας τα πει πολύ καλύτερα, αλλά σήμερα είμαστε σε θέση να ξέρουμε πόσα γονίδια έχει ο άνθρωπος και πού βρίσκονται αυτά. Ναι. Έχουμε το χάρτη των γονιδίων, δεν ξέρουμε όμως ακόμη αρκετά, για την ακρίβεια ξέρουμε πολύ λίγα, για το τι ακριβώς κάνουν αυτά τα γονίδια. Mm-hmm. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και πώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Όταν το μάθουμε αυτό, και είναι θέμα χρόνου να το μάθουμε, ίσως κάποιων δεκαετιών, δεν είναι πολύ κοντινό, αλλά όταν το μάθουμε στην πληρότητά του, τότε πράγματι θα μπορούμε να σχεδιάζουμε τα παιδιά μας. Mm-hmm. Θα μπορούμε, δεν το εννοώ ότι θα είναι θεμητό. Τα έχουμε δει σε ταινίες αυτά. Τα έχουμε δει σε ταινίες. Εννοώ ότι θα έχουμε την τεχνολογία για να το κάνουμε αυτό. Τώρα το αν είναι θεμητό ή όχι πρέπει να το συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τι είναι θεμητό και τι δεν είναι. Προς το παρόν δεν είναι. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι λοιπόν της αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου γονιδιώματος? Πού μπορεί να φτάσουμε? Απλά να κάνω μια διευκρίνηση. Βεβαίως. Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος δεν σημαίνει ότι ξέρουμε και όλα τα γονίδια τι ακριβώς δουλειά κάνουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το επόμενο αυτό μεγάλο είναι το επόμενο στοίχημα. Στοίχημα, ναι. Στάδιο, αλλά θέλει και μια σύνεση. Έτσι, ακριβώς, όλο αυτό. Ακριβώς. Το ότι έχουμε βρει δηλαδή όλη την αλληλουχία του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι σαν να ανοίγουμε ένα βιβλίο και να το διαβάζουμε, αλλά να μην μπορούμε να βγάλουμε, νόημα από αυτά που διαβάζουμε. Mm-hmm. Το επόμενο στοίχημα λοιπόν είναι να γνωρίζουμε ακριβώς. Να μάθουμε ακριβώς ποια είναι η λειτουργία αυτών των γονιδίων. Από εκεί και πέρα. Είναι όμως μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Σίγουρα. Που φαντάζομαι σίγουρα. Ότι και τους επιστήμονες τους εκπλήσει πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα στάδιο. Πώς μπορεί το θαύμα αυτό που λέμε της ζωής να εξελιχθεί έτσι και να ξεφύγει πάλι. Σίγουρα. Από τον έλεγχο εννοώ το επιστημονικό. Βέβαια, πολλές φορές θεωρούμε ότι κάποια χαρακτηριστικά ελέγχονται από ένα μόνο γονίδιο. Όπως για παράδειγμα το ύψος, το χρώμα ματιών. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σύνθετα και θα πρέπει να ελέγξουμε σε πολλούς γενετικούς τόπους, όπως λέμε, σε πολλά γονίδια και να βρούμε πώς αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους για να καθορίσουν τελικά ένα χαρακτηριστικό. Οπότε είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της ευγονικής για τον οποίο ήδη κάναμε λόγο. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί ένα όριο. Μέχρι πού μπορούμε να παρεμβαίνουμε, σε ποια γονίδια. Μιλάμε μόνο για αυτά τα οποία ελέγχουν χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου. Mm-hmm. Ή και άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι το ύψος, το χρώμα ματιών. Ενδεχομένως αν κάποιος αθλητής είναι καλός στην αντοχή ή στην ταχύτητα. Να δούμε κλόνους μπορεί. Η κλωνοποίηση θηλαστικών είναι γεγονός. Για ανθρώπους η κλωνοποίηση απαγορεύεται. Υπάρχουν και πολλές τεχνικές δυσκολίες που έχουμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο έχει απαγορευτεί, γιατί θεωρητικά είναι, ίσως ενδεχομένως η κυρία Τσινόρεμα μπορεί να μας τα πει καλύτερα, αντίκειται σε πολλές αξίες, ανθρώπινες αξίες η ανθρώπινη κλωνοποίηση. Το να μπορούμε να φτιάξουμε ολόκληρες στρατιές από ανθρώπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι λίγο επιστημονική φαντασία κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Και το γεγονός... Ωστόσο ξέρετε, η ανθρώπινη περιέργεια φτάνει εκεί που αρχίζει η απαγόρευση. Σίγουρα. Και ακούγονται διάφορα σενάρια ότι παρόλο που απαγορεύεται η κλωνοποίηση ενδεχομένως κάπου σε μυστικά εργαστήρια ξέρετε να γίνεται. Ναι. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για υπεύθυνη έρευνα, για έρευνα που χρηματοδοτείται της οποίας τα αποτελέσματα θα πρέπει να δημοσιεύονται. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένας επιστημονικός δεοντολογικός έλεγχος για Μάλιστα. ό,τι γίνεται. Δεοντολογικός επιστημονικός έλεγχος, αλλά υπάρχει και ανθρώπινη περιέργεια, υπάρχουν και παράνομα εργαστήρια. Ποια είναι τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα αυτό που συζητήσαμε, της κλωνοποίησης? Κοιτάξτε, ανησυχεί. Ανησυχεί αυτή η ιδέα. Και τολμώ να πω ότι πολλές φορές δημιουργούνται και θετικές ουτοπίες, θα τις έλεγα, ότι μέσα από τη δύναμη που θα μας δώσει η νέα τεχνική, η βιοτεχνολογία, θα φτιάσουμε το σούπερ άνθρωπο, τον υπεράνθρωπο, mm-hmm. που θα είναι ωραιότερος, ομορφότερος, δυνατότερος. Θετικές
ουτοπίες και από την άλλη μεριά δυστοπίες, θα έλεγα. Η αντίληψη και ο φόβος ότι μέσα από τη χρήση της τεχνικής θα επιστρέψουμε σε μια νέα βαρβαρότητα. Απαιτείται ως εκ τούτου, κατά την άποψή μου, ένας νυφάλιος κοινωνικός στοχασμός. Μια νυφάλια συζήτηση η οποία θα περιλαμβάνει και την κατανόηση της επιστήμης. Η επιστήμη είναι προϊόν της κοινωνικής πράξης, άρα χρειάζεται να κατανοήσουμε τι ακριβώς δυνατότητες έχει και τι έχει πετύχει ως τώρα. Μια δημόσια συζήτηση λοιπόν για το τι ακριβώς σημαίνει κλωνοποίηση. Η κυρία Μολάκη είπε ότι είμαστε σε ένα στάδιο επιστημονικά που δεν είναι εφικτό, αλλά μπορεί και να γίνει στο απότατο μέλλον. Αυτό μπορεί και να έχει γίνει και να μην το γνωρίζουμε σε κάποια εργαστήρια. Αν είχε γίνει, υποθέτω ότι κάποιοι θα είχαν προσπαθήσει να το αξιοποιήσουν προς όφελός τους. Άρα μάλλον δεν έχει γίνει, ότι μπορεί να γίνονται εντατικές έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, δεν αρκεί μόνο ο νομοθέτης, δεν αρκεί μόνο η ρύθμιση. Χρειάζεται οι πολίτες, οι άνθρωποι ήδη, να εμπλακούν μέσα σε μία δημόσια συζήτηση. Από εδώ έχουμε και το πολύ σημαντικό για μένα αίτημα της δημόσιας λογοδοσίας της επιστήμης για το πού πηγαίνει το καράβι, πού πηγαίνει, δημόσια λογοδοσία και έλεγχος και κυρίως ως προς τις πηγές χρηματοδότησής της. Γιατί σήμερα έχει πια γίνει τόσο σύνθετη η έρευνα και απαιτεί τόσο πολύπλοκη, αλλά και απαιτεί τόσο τεράστια ποσά που διακυβεύονται και μεγάλα συμφέροντα. Άρα χρειάζεται ένας δημόσιος και κοινωνικός έλεγχος ώστε να υπάρχει διαφάνεια και στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, αλλά και στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων της. Επομένως, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι, πρώτον, η συζήτησή μας δεν θα είναι μόνο για τη ρύθμιση, αλλά θα είναι και μια συζήτηση κοινωνικού προβληματισμού, πριν τη ρύθμιση θα έλεγα, ώστε να είναι και η ρύθμιση όρημη γύρω από αυτά τα ζητήματα. Συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν οι επιστήμονες. Θα μας εξηγούν πού πραγματικά βρισκόμαστε, ώστε να μην δημιουργούνται αυτές οι, θα έλεγα, κακές αντιλήψεις γύρω από την επιστήμη. Απ' την άλλη πλευρά όμως και μία ηθική της ευθύνης, θα την ονόμαζα. Ευθύνη από τη σκοπιά όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή και των επιστημόνων, αλλά και των πολιτών και καθενός από εμάς χωριστά. Γιατί διαφορετικά φοβάμαι και ο νομοθέτης θα τρέχει να ρυθμίζει κάθε νέο επιστημονικό επίτευγμα, το οποίο θα τρέχει, θα ξαναρυθμίζει και θα δημιουργείται μια αστάθεια. Τώρα λέω κάτι από την πλευρά, όχι του δικαίου, αλλά της ηθικής, κύριε Βιδάλη, ότι θα έχουμε μια αστάθεια δικαίου, θα ρυθμίζουμε, αλλά τελικά η κοινωνική πράξη θα μας ξεφεύγει προς κατευθύνσεις που είναι ακόμα απρόβλεπτες. Άρα το ασυνείδητο εδώ της πράξης μας να γίνει συνειδητό, ο κοινωνικός προβληματισμός, να είμαστε σε γρήγορση. Θα έλεγα αυτό είναι ένα από τα μηνύματα της βιοήθικης σήμερα. Να προβληματιστούμε και να προβληματιστούμε πάνω στις δυνατότητες μας και, και στο γεγονός ότι η ανθρώπινη πράξη παράγει αυτές τις εξελίξεις και αυτά τα επιτεύγματα, τα οποία έρχονται μετά να ενταχθούν μέσα στην κοινωνική ζωή. Άρα να γίνονται συνειδητά. Μάλιστα. Έχοντας στο νου κάποιες θεμελιώδεις αξίες που αναφέρθηκαν και νωρίτερα. Πώς είναι δυνατόν τώρα να το ελέγξουμε όλο αυτό, τη στιγμή που και η ανθρώπινη φύση προσπαθεί να δώσει απαντήσεις, κύριε Βιδάλη, στα μυστικά της ζωής, να βρει απαντήσεις στα ζητήματα υγείας, βελτίωσης της υγείας, απαντήσεις στο ζήτημα της, της γύρανσης. Ποιος δεν θέλει να μεγαλώνει όμορφα? Πού μπορεί λοιπόν να φτάσει η επιστήμη, πότε μπορεί να είναι προς όφελος και πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη, ακόμα και σε αυτό που συζητάμε, στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και στα κυρατιά, πέρα δηλαδή από τον προγεννητικό έλεγχο? Ναι, θα ξεκινούσα λέγοντας το κοινότοπο, το ότι τα εργαλεία μας από μόνα τους δεν θα φταίνε σε τίποτα αν τα χρησιμοποιήσουμε για κακό. Έτσι, τα εργαλεία είναι ουδέτερα. Από εκεί πέρα πρέπει να φτιάξουμε έτσι τις σχέσεις μας, έτσι την κοινωνία μας, γιατί στην πραγματικότητα η εξελίξη της τεχνολογίας και η πρόοδος της επιστήμης δοκιμάζει τον τρόπο που ζούμε μαζί. Δοκιμάζει δηλαδή τις αξίες μας, αυτές που έχουμε συμφωνήσει για να μπορούμε να ζούμε ομαλά στις κοινωνίες μας. Το ότι σήμερα δεν έχουμε, για παράδειγμα, φυλετικές διακρίσεις ή το ότι δεν έχουμε άλλου είδους
διακρίσεις κοινωνικές, για παράδειγμα ταξικές, ή τουλάχιστον δεν τις παραδεχόμαστε, όπως συνέβαινε σε παλιότερες κοινωνίες, αυτό σημαίνει ότι δοκιμάσαμε, είδαμε τις αρνητικές συνέπειες και με πολύ κόπο και πολύ αίμα τις περισσότερες φορές καταφέραμε και φτάσαμε σε ένα στάνταρ ζωής με βάση ορισμένες αξίες. Λοιπόν, η τεχνολογία τις δοκιμάζει αυτές τις αξίες. Το αν, για παράδειγμα, με μια γενετική εξέταση εγώ έχω την δυνατότητα να αποδείξω στον εργοδότη μου ότι δεν κινδυνεύω από την εκδήλωση μιας σοβαρής ασθένειας στο μέλλον, ότι είμαι καθαρός εντός εισαγωγικών γενετικά, κανένας μας δεν είναι καθαρός, το ξεκαθαρίζω από τώρα. Αν υπήρχε ένας τρόπος να ελέγξουμε όλοι μας το γονιδίωμά μας, κάπου θα βρίσκαμε κάποιο προβληματάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν έχω τη δυνατότητα να δείξω σε σύγκριση με κάποιον άλλο. Υπάρχει αυτό όμως που λέμε καλό DNA ή ισχυρό DNA. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα ήταν ένας λόγος για να προτιμηθώ εγώ αντί για κάποιον άλλον. Αυτό είναι μια βιολογική διάκριση της ίδιας απαξίας. Το ίδιο κακή όπως ήταν παλιότερα οι διακρίσεις του φύλου, της φυλής, του χρώματος και το καθεξής. Και στον 21ο αιώνα θα έχουμε να την αντιμετωπίσουμε αυτή τη διάκριση των γενετικών χαρακτηριστικών. Ήδη υπάρχουν έργα τέχνης γι' αυτό. Υπάρχουν ταινίες, υπάρχουν βιβλία που μιλούν για αυτό το μέλλον που μας περιμένει, το κοντινό. Λοιπόν, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις σχέσεις μας και να νομοθετήσουμε, για να έρθω και στα δικά σας εδώ της Βουλής, να νομοθετήσουμε με τρόπο που να είναι αποτελεσματικός. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε νομοθεσία που να λέει απαγορεύεται η επιλογή φύλου και να νομίζουμε ότι κάτι έχουμε κάνει. Αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε στην πράξη πώς γίνεται. Μπορούμε να μπούμε στο εργαστήριο και να ελέγξουμε τι επιλογή γίνεται και πώς γίνεται των εμβρίων σε μια εξωσωματική. Με τα εργαστήρια, γιατί τα θίξατε τα ζητήματα, για το πώς είναι τα εργαστήρια, πώς λειτουργούν, με ποιους κανόνες. Επομένως είναι θέμα, θέλω να πω ότι είναι θέμα των, κατεξοχήν θέμα των αξιών μας και των βασικών προϋποθέσεων για να ζούμε μαζί σε μια ελεύθερη κοινωνία. Ναι. Για τους κλόνους που είπατε προηγουμένως, εγώ δεν θα έχω καμία αντίρρηση προσωπικά να έχουμε κλόνους. Όμως η απαγόρευση βασίζεται στο ότι η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να υποδεχθεί και ένα τέτοιο είδους ανθρώπου, έναν κλόνο. Θα σας πω. Δεν είναι έτοιμη να τον υποδεχθεί. Γιατί δεν είναι έτοιμη να του αναγνωρίσει την ελευθερία και τα δικαιώματα και την ισότητα που αναγνωρίζει σε όλους μας. Δυστυχώς είμαστε μια κοινωνία ακόμη ελλειμματική. Και γι' αυτό το λόγο φοβόμαστε να κάνει αυτό το βήμα η τεχνολογία. Ένας κλόνος όμως σε τι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει? Θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να κάνει με κάποιο άλλο τρόπο παιδιά και το που έχει χάσει το μοναδικό του παιδί σε ένα ατύχημα, για να έχει ένα παιδί, να έχει ένα παιδί με τα ίδια χαρακτηριστικά και να του θυμίζει αυτό το παιδί, το χαμένο του παιδί. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό, επίσης είναι σενάριο ταινίας. Είναι σενάρια, όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Και ταινία που την έχουμε δει. Αλλά ποιος μιλάει όμως για τη λεγόμενη θεραπεία? Και εκεί δεν υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα όμως. Υπάρχει ηθικό ζήτημα όσο η κοινωνία μας δεν είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει, ξαναλέω, όλους τους ανθρώπους με το ίδιο μέτρο, με το ίδιο κριτήριο. Θέλω ένα δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Γρυβάλης. Αυτό ακριβώς, ένας κλόνος, ας πούμε, ενός παιδιού για ένα ζευγάρι που έχει χάσει το παιδί του. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα βήμα πίσω και μετά θα το σχολιάσω. Η κλωνοποίηση ενδεχομένως έχει πολύ μεγάλο νόημα για στην εμπορευματοποίηση των ζώων. Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας τον άνθρωπο, αλλά όταν θέλουμε να παράξουμε ζώα που έχουν εμπορική σημασία, μεγαλύτερη μάζα σώματος, μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος, εκεί ενδεχομένως βρίσκει κανείς πολύ πιο εύκολη μια πιθανή εφαρμογή. Τώρα, όσον αφορά την κλωνοποίηση. Ναι, την κλωνοποίηση στον άνθρωπο, είναι ένα επιχείρημα ότι κάποια ζευγάρια τα οποία είναι υπογόνιμα και έχουν δοκιμάσει όποιες άλλες λύσεις υπάρχουν και τελικά δεν μπορούν να αποκτήσουν απόγονο, εάν μπορούν ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν έναν, δεν είναι ακριβώς απόγονος βέβαια, εκτός και αν είναι ήδη ένα παιδί το οποίο έχουν χάσει και το έχουν κλωνοποιήσει. Αυτό είναι όμως πολύ ευαίσθητο θέμα που έθιξε ο κ. Βιδάλης, να είναι ένα παιδί που το έχουν χάσει και να δημιουργήσουν τον κλόνο του.
Ναι, εκεί υπάρχει... Γιατί είναι ο πόνος δυσβάστακτος για την οικογένεια που έχει βιώσει μια τέτοια τραυματική εμπειρία και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό να τον απαλύνει. Πάντως, ακόμη και αν μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο παιδί που θα ήταν κλόνος του πρώτου, δεν θα ήταν το ίδιο παιδί. Οπωσδήποτε. Είμαστε αποτέλεσμα. Θα είχε όμως τα ίδια χαρακτηριστικά. Όχι μόνο εξωτερικά, ναι, αλλά μπορεί να είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Και αυτό συνήθως είναι κάτι που το ξεχνάμε. Γιατί είμαστε αποτέλεσμα γονιδίων και περιβάλλοντος των ερεθισμάτων που παίρνουμε. Η χρονική στιγμή η οποία γεννιόμαστε έχει επίδραση πάνω μας λόγω των ερεθισμάτων που παίρνουμε. Οπότε πολύ φοβάμαι ότι αν και ενδεχομένως κάποιοι γονείς που είχαν μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό τους ότι θα αποκτήσουν ξανά το παιδί τους, θα το φέρουν πίσω, δεν θα είναι έτσι στην πραγματικότητα. Θα είναι ένας άλλος άνθρωπος με άλλη προσωπικότητα, ενδεχομένως με άλλες αξίες. Mm-hmm. Θα είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος αυτός ο οποίος. Οπότε μήπως είναι και, πώς να το πω, είναι μια κατάσταση η οποία καλό θα ήταν να αποφευθεί ως επιλογή. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να αποφευχθεί. Mm-hmm. Γιατί ακόμη και πρακτικά, αν το δει κανείς, θα είναι απογοητευτικό. Δηλαδή, θα έχουμε άλλες προσδοκίες και θα είναι κάτι άλλο. Και μήπως είναι και ένα πισωγύρισμα για την οικογένεια, συναισθηματικά εννοώ, και δεν μπορεί ακριβώς και μπερδευτεί ψυχολογικά στο πώς προσεγγίζει αυτό το παιδί και δεν μπορεί να διαχωρίσει το ότι είναι κάποιο άλλο παιδί, μια άλλη ζωή, μια καινούργια ζωή, μια άλλη προσωπικότητα. Μπορώ να προσθέσω κι εγώ. Ναι, εγώ θα εκφράσω περισσότερο σκεπτικισμό για αυτή την πρακτική, η οποία αυτή τη στιγμή, επιστημονικά μιλώντας, είναι στο επίπεδο της φαντασίας. Mm-hmm. Αλλά μερικές φορές είναι καλό ακόμα και να φανταζόμαστε πράγματα για να ξέρουμε το όριο των πράξεών μας. Λοιπόν, ο δικός μου σκεπτικισμός έχει να κάνει, ειδικά στο συγκεκριμένο παράδειγμα του κυρίου Βιδάλη, να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική, αν υπήρχε, να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ώστε να κάνουμε ένα παιδί αν έχουμε χάσει ένα προηγούμενο. Φοβάμαι ότι εδώ φτάνουμε ένα όριο και το όριο είναι ο σεβασμός της αξίας του προσώπου. Και το λέω αυτό γιατί κανένα πρόσωπο, δηλαδή όν που φέρει ευθύνη, ελευθερία και ευθύνη, δεν είναι αντικαταστάσιμο με κανένα άλλο. Αν φτάσουμε τις κοινωνικές μας σχέσεις σε ένα επίπεδο, στο οποίο θα μπορούμε να νομίζουμε ότι μπορούμε να αντικαθιστούμε ένα στον άλλο με τέτοιες τεχνικές, ενδέχεται να προσβληθεί αυτή η βαθιά πεποίθηση που μας ενώνει όλους και διαμορφώνει τις σχέσεις μας, του σεβασμού της αξίας του προσώπου. Και της μοναδικότητας. Ακριβώς, και μιας μοναδικότητας η οποία κάνει κάθε ανθρώπινο όν, ακριβώς επειδή είναι πρόσωπο, δηλαδή έχει ελευθερία και ευθύνη, να μην είναι αντικαταστάσιμο. Mm-hmm. Όπως στην περίπτωση κάνω έναν κλόνο γιατί θέλω να αντικαταστήσω ένα παιδί. Αντικαθιστούμε τα παπούτσια μας, αντικαθιστούμε τα περιουσιακά μας στοιχεία, αλλά θα ήμουν πολύ επιφυλακτική να δεχτώ ότι οι κοινωνικές μας σχέσεις θα γινόντουσαν καλύτερες αν μπορούσαμε να αντικαθιστούμε ο ένας τον άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή να σταθμίζουμε και να συγκρίνουμε, να ιεραρχούμε κλπ. Αυτό δεν λέω ότι αυτό λέει ο κ. Βιδάλης με τίποτα, αλλά λέω μήπως μια τέτοια δυνατότητα θα δημιουργούσε μια αντίληψη για τον εαυτό μας, η οποία δεν συνάδει με αυτή τη θεμελιώδη απέτηση, αξίωση που έχουμε όλοι, ζώντας σε μια δημοκρατική κοινωνία, του σεβασμού του προσώπου του καθενός, δηλαδή της ελευθερίας και της ευθύνης, όντων που έχουν ελευθερία και ευθύνη. Οπότε εκεί έχω μια επιφύλαξη, να μην προσβληθούν αυτές οι αξίες. Πάμε, κύριε Βιδάλη, στο ζήτημα της αναπαραγωγής, να δούμε την άλλη πλευρά της εμπορευματοποίησης, γιατί υπάρχουν πολλοί που εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ανθρώπου να κάνει η οικογένεια, την επιθυμία του και τη δυσκολία πολλές φορές και την περιπέτεια στην οποία μπαίνει μέχρι να μπορέσει να αποκτήσει ένα παιδί. Υπάρχει βέβαια πάντα και η υιοθεσία. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να αποκτήσει ένα παιδί γεννώντας το. Αλλά οι περισσότεροι θέλουν να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν, έτσι. Εκεί λοιπόν μπαίνει το εμπόριο στη μέση. Ο παράγων χρήματα, γιατί είναι και ακριβές αυτές οι θεραπείες, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να τις κάνει οποιοδήποτε, έτσι δεν είναι? Και μιλήσατε και για τα εργαστήρια που λειτουργούν γενικώς ανεξέλεγκτα στην αρμόδια επιτροπή. Κοιτάξτε, εάν πάμε στο θέμα της εξωσωματικής, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε την εξωσωματική σχεδόν 40 χρόνια τώρα, από τότε που ξεκίνησε, είναι περίπου 40 χρόνια, είναι να δώσουμε στον καθένα τη δυνατότητα να αποκτήσει
γενετικά συγγενικούς απογόνους. Mm-hmm. Έτσι, για να είμαστε ναι. πιο ακριβείς. Mm-hmm. Αυτό έχει ένα πρόβλημα με το πώς καταλαβαίνουμε την οικογένεια. Mm-hmm. Όχι εξωσωματική, αυτή η επιθυμία. Την οικογένεια λιγάκι την καταλαβαίνουμε σαν να είναι τα παιδιά μας να πρέπει να είναι το αίμα μας, όπως mm-hmm. λέμε. Να έχουν κάποια βιολογική σχέση μαζί μας. Η υιοθεσία μας έχει δείξει ότι η οικογένεια δεν είναι κυρίως αυτό. Mm-hmm. Η οικογένεια είναι κυρίως η επιθυμία να μεγαλώσει κανείς ένα παιδί. Ανεξάρτητα από τη καταγωγή του, mm-hmm. ανεξάρτητα από τη βιολογική συγγένεια. Μακάρι να είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και αν πάμε σε αυτό που λέτε να είναι αίμα μας, υπάρχει και η τράπεζα σπέρματος, υπάρχει και λοιπόν, η παρένθετη μητέρα. Αυτά είναι στην εξωσωματική. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αυτά οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι αίμα μας. Είναι μια άλλη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια βιολογική σχέση μαζί με τους απογόνους μας. Νομίζω ότι ναι, βέβαια, από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι το δικαίωμα, όπως λέμε, στην αναπαραγωγή και το δικαίωμα στην δημιουργία οικογένειας είναι θεμελιώδη δικαιώματα, mm-hmm. Και πράγματι είναι, πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτά τα δικαιώματα για όλους, ανεξαιρέτως, ακόμη και για αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν με φυσικό τρόπο παιδιά. Η παρεμβολή της τεχνολογίας. Κάποια χρηματοδότηση από το κράτος θα πρέπει να σημαίνει και αυτό, αλλά πρέπει να βάλουμε πάλι κάποια όρια mm-hmm. και εδώ. Δηλαδή, μία ανεξέλεγκτη, ας πούμε, χρηματοδότηση για αλλεπάλληλους κύκλους εξωσωματικής, εμένα δεν θα με βρίσκει σύμφωνο. Ναι. Θα έλεγα μάλιστα ότι ακόμη και για την ιδιωτική της χρηματοδότηση, δηλαδή από τη χρηματοδότηση από την ίδια την οικογένεια. Αυτό θα ήταν υπερβολικό, θα ήταν υπερβολή. Κάποια στιγμή, αν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε παιδί και με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ένα όριο στον τρόπο που ασκούμε τα δικαιώματά μας, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπονομεύσουμε όλη μας την υπόλοιπη ζωή. Μια κατάχρηση, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που εμάς μας απασχολεί εδώ και θέλω να μιλήσω ειδικά για την Ελλάδα, είναι ο έλεγχος των διαδικασιών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στην Ελλάδα έχουμε μια εξαιρετική νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μία από τις καλύτερες στον κόσμο, την έχουν μιμηθεί αρκετές χώρες, έχουν ζητήσει την νομοθεσία μας και την έχουν μιμηθεί. Όμως αυτή η νομοθεσία δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί στην έκταση που θα έπρεπε να εφαρμοστεί mm-hmm. και την οποία προβλέπει ο ίδιος ο νομοθέτης. Ελπίζουμε ότι με την ανασυγκρότηση της ανεξάρτητης αρχής που παρακολουθεί την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα θα μπουν τα πράγματα σε μια τάξη και δεν θα είναι η Ελλάδα αυτό που έγραψαν οι εφημερίδες του εξωτερικού και σχετικά πρόσφατα μάλιστα ενός ή δύο ετών να μην είναι η Ελλάδα το Ελντοράντο, όπως γράφουν, της εξωσωματικής με την κακή έννοια του Ελντοράντο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχει και καλή έννοια, αλλά πάντως αυτός ήταν ο τίτλος. Ναι, ναι. Έτσι. Που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε έλεγχο. Γιατί χρειαζόμαστε τον έλεγχο? Γιατί χρειαζόμαστε το ανώτατο δυνατό επίπεδο ποιότητας αυτών των υπηρεσιών. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά κέντρα εξωσωματικής στην Ελλάδα. Για πολύ μικρό πληθυσμό υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, επομένως εγώ εδώ βλέπω ένα ζήτημα ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν αυτά τα κέντρα. Και ως προς την παρένθετη μητέρα, υπάρχουν και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, γίνεται ένα διαμοιβής, στην Ινδία είχε εμπορευματοποιηθεί, αυτό ήταν μια βιομηχανία. Και απαγορεύτηκε. Νομοθέτησαν για να το αντιμετωπίσουν, δεν ξέρω αν το έχουν αντιμετωπίσει πλήρως. Απαγόρευσαν με νόμο την εμπορευματοποίηση. Mm-hmm. Εδώ τι συμβαίνει σε σχέση με την παρένθετη μητέρα? Εδώ δεν έχουμε την εμπορευματική, ας το πούμε έτσι, μορφή της παρένθετης μητέρας. Ο νόμος είναι σαφής. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα, αμοιβή mm-hmm. στην παρένθετη για τις υπηρεσίες της. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί. Υπάρχει όμως αποζημίωση. Ναι. Αποζημίωση σημαίνει ότι η παρένθετη έχει το δικαίωμα να πάρει αυτά που έχασε ή που προσδοκούσε να πάρει και δεν τα πήρε επειδή έμεινε έγκυος για τους 9 mm-hmm. μήνες. Λοιπόν, η αποζημίωση έχει καθοριστεί από την αρχή για την ανεξάρτητη αναπαραγωγή περίπου στα 1.000 ευρώ το μήνα και 1.000 ευρώ το μήνα για ένα διάστημα 10 μηνών. Mm-hmm. Και δηλαδή αυτό της εγκυμοσύνης και της λοχείας, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Και αυτό το ποσό στις μέρες που ζούμε είναι ένα σημαντικό ποσό. Ναι.
Λοιπόν, και ποια μπορεί να είναι όμως η παρένθετη, το πρόσωπο ή μπορεί να είναι και άλλο κάποιο πρόσωπο εκτός οικογένειας. Συνήθως είναι πρόσωπο εκτός οικογένειας. Mm-hmm. Συνήθως είναι πρόσωπο εκτός οικογένειας. Το λέω επειδή έχουμε κάνει έρευνα σε αυτό το ρόλο. Πώς δηλαδή αναζητά ένα ζευγάρι μια παρένθετη μητέρα. Εδώ είναι λοιπόν το ερωτηματικό, το πώς μπορεί ένα πρόσωπο, ένα τρίτο πρόσωπο να αναλάβει εθελοντικά ένα τέτοιο ρόλο. Ναι, και γιατί ξέρουμε ότι υπήρχαν και περιπτώσεις γυναικών από τις προανατολικές χώρες που τις εκμεταλλεύτηκαν. Είχαμε και καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής για αυτό το λόγο από ξένες χώρες. Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι έχουμε μία νομοθεσία, και εδώ θέλω να ξαναγυρίσω πάλι, η οποία προϋποθέτει μηχανισμούς ελέγχου. Ναι. Πρέπει το κράτος να φροντίσει ώστε οι μηχανισμοί ελέγχου να λειτουργούν πραγματικά. Mm-hmm. Ελπίζω να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί δεν γινόταν. Δεν γινόταν mm-hmm. αυτό. Μάλιστα. Για πολύ καιρό. Κυρία Μολάκη, υπάρχει αυτό που λέμε καλό DNA. Δηλαδή, θέλω να το συνδέσω λίγο και με την τράπεζα σπέρματος. Για να μπορεί κάποιος που θέλει να γίνει γονέας να επιλέξει τα χαρακτηριστικά, τη ρόμη, τη σωματική. Ανάλογα με το τι κριτήρια μπορεί να βάζει κανείς, ναι. Ενδεχομένως να υπάρχει αυτή η έννοια του καλού DNA. Καλό mm-hmm. DNA μπορεί να έχει κάποιος επειδή ο παππούς και η γιαγιά του απεβίωσαν σε πολύ μεγάλη ηλικία, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή μπορεί να έχει καλό DNA κάποιος που οι γονείς του ήταν σούπερ αθλητές ή πάρα πολύ πρωταθλητές. Mm-hmm. Αυτά όμως υπάρχουν σαν στοιχεία. Όταν... Δεν είναι τόσο μετρήσιμα. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικά που καθορίζονται από πολλά γονίδια. Θέλω να πω ότι όταν κάποιος χρειάζεται έναν δότη σπέρματος, βρίσκει αυτά τα χαρακτηριστικά, συνοδεύονται. Ενδεχομένως να υπάρχουν χαρακτηριστικά για την εξωτερική εμφάνιση. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν χαρακτηριστικά φυλετικά, ναι. Γιατί θα πρέπει κανείς να γνωρίζει από πού προέρχεται το σπέρμα το οποίο ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και σίγουρα εξετάζουμε για διάφορες ασθένειες οι οποίες είναι κληρονομικές, mm-hmm. για να αποκλειστεί η γέννηση ενός παιδιού που θα πάσχει από τις ασθένειες αυτές. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση ο δότης έχει κάποια κίνητρα. Για να επιλέξει... Ο δότης για να μπορέσει, για να ενδιαφερθεί να πάει σε μια τράπεζα σπέρματος, κάποιος ο οποίος θέλει να βγάλει χρήματα, θα βγάλει από αυτό χρήματα. Νομίζω ότι και εκεί υπάρχει μια πολύ μικρή αποζημίωση, mm-hmm. της τάξης των 200-300 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν θεωρώ ότι τα χρήματα είναι ένα κίνητρο. Mm-hmm. Ποιος είναι ο λόγος για να πάει κάποιος να γίνει δότης? Κάποιοι μπορεί να το κάνουν για αλτρουιστικούς λόγους. Mm-hmm. Ενδεχομένως να θέλουν να βοηθήσουν υπογόνιμα ζευγάρια. Κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να το κάνουν και για την αποζημίωση. Μπορεί να έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Σας ήθελα να σημειώνετε για την παρένθετη μητέρα κάποια σημεία. Θα ήθελα απλώς να καταθέσω τον ηθικό προβληματισμό το δικό μου. Και έλκεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει αυταξία. Το είπαμε και νωρίτερα, η ανθρώπινη αξία είναι ο θεμελιώδης πυρήνας πάνω στον οποίο οικοδομούμε τις σχέσεις μας. Αν είναι έτσι, σημαίνει ότι και κάθε μέρος του σώματός του, καθότι οργανικό και αναπόσπαστο μέρος της προσωπικότητάς του, έχει αξία. Αξία που συνδέεται με το ανθρώπινο πρόσωπο. Επομένως, η χρήση του σώματος δεν μπορεί να είναι η χρήση που κάνουμε στο ποτήρι. Είναι μέρος της προσωπικότητας. Άρα υπόκειται σε ηθικό προβληματισμό η δυνητική χρήση της μήτρας ή του γενετικού υλικού ή οποιοδήποτε της γυναίκας και όχι μόνο. Επομένως, η βασική και θεμελιώδης από πλευράς βιοειθικής αξία εδώ είναι η μη εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος. Δεν μπορεί να εμπορευματοποιείται, γιατί συνδέεται με αξία που έχει να κάνει με το ανθρώπινο πρόσωπο. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο πολύ σωστά ο νομοθέτης θέτει όριο την μη εμπορική συναλλαγή. Την μη εμπορική συναλλαγή, παραδείγματος χάρη, ότι κάποιος γίνει δότης οργάνου ή ιστού αίματος, ότι αυτό δεν μπορεί να εμπορευματοποιηθεί. Και νομίζω σωστά.
κάνει ο νομοθέτης και αποκλείει την εμπορευματοποίηση. Αυτό που επισημάνατε εσείς είναι ότι παρόλα αυτά όμως χρήση φέρνει και την κατάχρηση. Δηλαδή δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα έχουμε μόνο δωρεά, παραδείγματος χάρη, μεταμοσχεύσεις, αλλά ή στην τη μήτρα μιας γυναίκας προσφέρει, έτσι. Ξέρετε τώρα, για να επιτύχει αυτό που επιθυμεί. Είναι η πρόκληση. Να γιατί η βιοηθική έχει κοινωνική σημασία σήμερα. Αυτός ο προβληματισμός, δηλαδή ο κοινωνικο-ηθικός και πρακτικός, έχει πολύ σημασία. Αν αρχίσουμε την εμπορευματοποίηση. Είναι και η ηθική όμως του καθενός μας. Ναι, αλλά ξέρετε, έτσι. Είναι στη σχέση μεταξύ μας. Η ηθική δηλαδή είναι ένας τρόπος που χρωματίζει τις σχέσεις μεταξύ μας. Και το πώς βλέπουμε ο καθένας τη ζωή. Ναι, και μια ευθύνη και απέναντι στους άλλους. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, στον τρόπο που ρυθμίζουμε τη ζωή μας στην οργανωμένη, δημοκρατική, εύτακτη κοινωνία. Εδώ λοιπόν το όριο, κατά τη γνώμη μου, είναι η μη εμπορευματοποίηση, όντως που δεν είναι εμπόρευμα, που δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορίου. Βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση μετά, που θα σύρει κανείς τη γραμμή. Εγώ θα σύρω τη γραμμή από την πλευρά της προφύλαξης. Δηλαδή, να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς την επιτρεπτικότητα της εμπορικής συναλλαγής και ανταλλαγής. Πιστεύω καλά κάνει ο νομοθέτης και τα θέτει εκτός εμπορίου. Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, γιατί η συζήτηση είναι μεγάλη στη βιοηθική. Γιατί καθένας από εμάς έχει το δικό του τρόπο να καταλάβει το αγαθό για το ζωή του, για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία του βίου του. Παρόλα αυτά, προκειμένου να μπορεί καθένας από εμάς να διεκδικεί το δικό του αγαθό, παραδείγματος χάρη να κάνει παιδιά ή να μην κάνει, επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι αυτό δεν είναι μια βιολογική απόφαση, μια κοινωνική απόφαση. Εισέρχεται σε μια κοινωνική σχέση το ζευγάρι όταν αποφασίζει να κάνει παιδί. Άρα ο προβληματισμός μας δεν είναι καθαρά βιολογικός, είναι κοινωνικός. Και εμπλέκεται εδώ με το θεμελιώδες ζήτημα, έχουμε να κάνουμε με όντα που φέρουν ευθύνη. Όταν δύο άνθρωποι αποφασίσουν να κάνουν παιδί, αποφασίζουν να αναλάβουν μια ευθύνη, να ασκήσουν μια ελευθερία και επομένως να αναλάβουν μια ευθύνη. Αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο νομίζω θα έθετε η βιοηθική από την πλευρά της αξιοποίησης των τεράστιων αυτών επιτευγμάτων που μας ανοίγει η νέα επιστήμη. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα για την εμπορευματοποίηση που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Ένας από τους μεγάλους τομείς της βιοηθικής είναι οι μεταμοσχεύσεις. Λοιπόν, το καλύτερο σύστημα μεταμοσχεύσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που υπάρχει στην Ευρώπη, είναι το σύστημα της Ισπανίας. Έχει ένα εξαιρετικό σύστημα μεταμοσχεύσεων με πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας, αλλά παρόλα αυτά και στην Ισπανία οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη από ένα όργανο πρέπει να περιμένουν σε μία λίστα και αυτοί, ναι, για κάποιο χρονικό διάστημα. Η ανάγκη της εύρεσης οργάνων έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο διεθνές παράνομο κύκλωμα λαθρεμπορίας οργάνων, με πολύ άσχημα χαρακτηριστικά. Πρόσφατα έχουμε μια διεθνή σύμβαση από τα Ηνωμένα Έθνη για τη δίωξη αυτού του κυκλώματος λαθρεμπορίας οργάνων. Που είναι κυρίως σε ποιες χώρες? Κυρίως γίνεται στον τρίτο κόσμο, στις ανατολικές χώρες, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που το ζητούν, είναι οι απελπισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να δουν φως στο σύστημα μεταμοσχεύσεών τους, με τη λίστα αναμονής, και επομένως μπαίνουν αναγκαστικά σε αυτό το κύκλωμα για να βρουν με αντάλλαγμα, με οικονομικό αντάλλαγμα, όργανο από το λαθρεμπόριο. Λοιπόν, η Ισπανία κατάφερε και περιόρισε στο ελάχιστο το ποσοστό αυτών, γιατί και στην Ισπανία υπάρχουν αυτοί που ζητούν όργανα από το λαθρεμπόριο. Στο ελάχιστο. Και αυτό γίνεται μέσω διαδικτύου. Γίνεται με διάφορους τρόπους. Και προφανώς σε κλινικές οι οποίες λειτουργούν παράνομα. Παράνομα στον τρίτο κόσμο και το καθεξής. Ναι. Με τράφικινγκ ακόμη και παιδιών. Λοιπόν, η Ισπανία κατάφερε και το περιόρισε στο ελάχιστο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος, παρόλο που έχει την ανάγκη, και εκεί υπάρχουν απελπισμένοι άνθρωποι που ζητούν απεγνωσμένα όργανο, προτιμάει να περιμένει στη λίστα, γιατί έχει ένα αξιόπιστο σύστημα μεταμοσχεύσεων, το οποίο του δίνει την ελπίδα ότι θα έχει ποιοτική υπηρεσία, σε τελική ανάλυση και ποιοτικά όργανα,
έτσι, παρά να πάει στην άμεση λύση, στην εύκολη λύση του εμπορίου που δεν ξέρει τι θα τον περιμένει. Μάλιστα. Λοιπόν, η εμπορευματοποίηση εδώ βλέπουμε ότι βρίσκει ένα όριο. Γιατί έχουμε αξιόπιστο σύστημα. Δεν είναι λοιπόν η εμπορευματοποίηση μονόδρομος. Η ουσία είναι να φτιάξουμε με τέτοιο τρόπο τους θεσμούς μας, τους μηχανισμούς ελέγχου, ξαναλέω άλλη μια φορά, ώστε να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε στη ρίζα της. Μάλιστα. Πού είναι τα όρια, κυρία Μολάκη, του πειραματισμού? Όσον αφορά το ανθρώπινο γονιδίωμα. Ναι. Κοιτάξτε, για μένα τα όρια είναι οι λόγοι υγείας και άλλα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε ότι εφόσον μπορούμε κάποιες ασθένειες ενδεχομένως να τις διορθώσουμε και μπορούμε τεχνικά να το κάνουμε αυτό, αυτό αποτελεί για μένα τη γραμμή. Πειράματα εκεί στον άνθρωπο. Πειράματα στον άνθρωπο γίνονται, απλά γίνονται σε πλαίσιο που είναι υπό έλεγχο. Στο πλαίσιο των κλινικών μελετών, για παράδειγμα. Mm-hmm. Τα φάρμακα, τα καινούρια τα οποία βγαίνουν, ρυθμίζονται με ένα πολύ αυστηρό τρόπο και θα πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία. Πρώτα να γίνουν αρκετοί πειραματισμοί στα ζώα, mm-hmm. να έχουμε καλά αποτελέσματα εκεί σε προκλινικό επίπεδο και στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχει λόγος και ασφάλεια να περάσουμε σε δοκιμές στον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται και... Αυτό γίνεται ορθά, με τον ορθό τρόπο παντού και πάντα, υπάρχουν και παρεκκλήσεις από τον κανόνα? Νομίζω ότι ειδικά για τις κλινικές μελέτες πλέον δεν διακινδυνεύουμε να μην γίνεται ορθά. Mm-hmm. Η χρηματοδότηση στην έρευνα πώς προχωράει, ποιες έρευνες χρηματοδοτούνται πιο εύκολα? Η χρηματοδότηση μπορεί να είναι είτε από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς πόρους. Θα έλεγα ότι κυρίως η κλινική έρευνα είναι αυτή η οποία είναι στα πάνω της αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Με την έννοια ότι περισσότερο εφαρμογές που έχουν άμεση κλινική σημασία για τον άνθρωπο είναι και αυτές οι οποίες χρηματοδοτούνται περισσότερο. Ενδεχομένως έχει πάει λίγο πίσω η βασική έρευνα, ακριβώς για αυτό το λόγο. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα εργαστήρια που λειτουργούν ανεξέλεγκτα, γιατί το θέσατε στην Επιτροπή της Βουλής, κύριε Βιδάλη. Πώς παίρνουν άδεια και λειτουργούν ανεξέλεγκτα και ποιες είναι οι παροχές τους? Κοιτάξτε, στην αφορμή για την επαφή μας με τη Βουλή ήταν η ρύθμιση του τοπίου, ας το πούμε έτσι, των γενετικών εξετάσεων στη χώρα μας. Mm-hmm. Σήμερα η ανάπτυξη της γενετικής έχει οδηγήσει στην παροχή υπηρεσιών γενετικής μέσω εργαστηρίων, ειδικευμένων και οι μεγάλες χώρες με τεχνολογική ανάπτυξη από τις σημαντικότερες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Γερμανία, έχουν οδηγηθεί στο να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία για την προστασία των γενετικών δεδομένων, όπως λέμε, που είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, και κυρίως την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, των εργαστηρίων που αξιολογούν τις γενετικές εξετάσεις. Γιατί για να αποφευθούν οι κίνδυνοι των διακρίσεων, των γενετικών διακρίσεων που είπαμε mm-hmm. προηγουμένως, να αποφευθούν οι κίνδυνοι της διαρροής αυτών των δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα που δεν πρέπει να τα έχουν και ούτω καθεξής. Υπάρχουν εργαστήρια όμως. Σήμερα και στη χώρα μας έχουμε μία ανάπτυξη των υπηρεσιών γενετικής με την ίδρυση συνεχώς εργαστηρίων που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Το πρόβλημά μας εδώ είναι η νομοθεσία. Που σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει ο κύκλος εργασιών, όσο μεγαλώνει αυτή η αγορά, ας το πούμε έτσι, των γενετικών υπηρεσιών, θα πρέπει κάποια στιγμή και να ρυθμιστεί, να μην μένει στον αέρα. Mm-hmm. Σήμερα δεν υπάρχει δυστυχώς ειδική νομοθεσία για τη γενετική, για τις γενετικές εξετάσεις. Επομένως, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και ζητήσαμε να μας ακούσει η Βουλή, και πράγματι έτσι έγινε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που έδειξαν οι βουλευτές από όλες τις πλευρές για αυτό το ζήτημα, ώστε να υπάρξει πρωτοβουλία για να έχουμε κι εμείς μια νομοθεσία ειδικά για αυτό το τομέα. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν εργαστήρια γενετικής με την κοινή νομοθεσία ή με την νομοθεσία... Τα οποία όμως πού στοχεύουν? Τίποτα, παρέχουν γενετικές... Όπως, θέλει κάποιος να διαπιστώσει ότι το παιδί είναι δικό του, έχει αμφιβολίες. Mm-hmm. Μπορεί να απευθυνθεί σε ένα τέτοιο εργαστήριο, του στέλνουν ακόμα και το kit στο σπίτι, προκειμένου να δώσει υλικό για να διερευνήσει αν το παιδί είναι όντως δικό του. Ναι, συμβαίνει αυτό και διαφημίζεται και από το διαδίκτυο. Από το διαδίκτυο, ναι. Όπως και η απιστία.
Ναι, η συζυγική απιστία. Να πούμε μόνο ότι αυτά τα οποία τίθενται. Να πούμε μόνο ότι αυτά τα τεστ τα οποία είναι δυνατόν να, να γίνουν, κατά τον νόμο πρέπει να παραγγέλλονται από δικαστήριο. Mm-hmm. Έτσι, δεν μπορούν κατά να γίνονται νόμο. Έτσι στον αέρα. Μπορούν όμως να γίνουν. Τεχνικά φυσικά μπορούν. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ανθούν κιόλας. Δεν έχω στοιχεία, αλλά είναι βλέποντας γνωστό. Βλέποντας να υπάρχει αυτή η προσφορά από το είναι διαδικτύο. Είναι γνωστό ότι ανθούν γενικά οι γενετικές υπηρεσίες. Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι το πρόβλημα της Επιτροπής Βιοειθικής δεν είναι ότι έχουμε μία ανάπτυξη των γενετικών υπηρεσιών, των εμπορικών γενετικών υπηρεσιών. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι αυτή η ανάπτυξη να υπαχθεί σε κάποιους κανόνες. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για ευαίσθητα δεδομένα τα οποία μπορεί να κινούνται ανεξέλεγκτα αν δεν υπάρχει ρύθμιση. Ναι. Κυρία Τσινόρεμα, δεν είναι και κάπως προσβολή της προσωπικότητας του ανθρώπου αυτό που πριν από λίγο ανέφερα, το τρόπος με τον οποίο λειτουργούν κάποια τέτοια κέντρα ή εργαστήρια. Ναι, ασφαλώς, και όπως είπε και ο... Και εκμετάλλευση νομίζω και άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν τα δικά τους προβλήματα, είναι σε μια δύσκολη ενδεχομένως στιγμή, ευαίσθητη, ευάλωτη και μπορεί να προσφύγουν και σε τέτοιες λύσεις. Και κακώς πληροφορημένοι θα έλεγα, επειδή νομίζουν ότι με ένα τέτοιο γενετικό τεστ που θα παραγγείλουν και θα τους έρθει στο σπίτι, ότι έτσι θα λύσουν όλα τα προβλήματα που λέγατε και mm-hmm. που δεν ισχύει. Δηλαδή έλλειψη ενημέρωσης εδώ, κατάλληλες πληροφόρησης και βεβαίως... Και δεν ισχύει λέτε δηλαδή, δεν δίνουν τις σωστές απαντήσεις. Νομίζω ότι κάθε γενετικό τεστ, η κυρία Μολάκη θα μας ναι, πει καλύτερα, μόνο στατιστικές πιθανότητες μπορεί να δώσει mm-hmm. και όχι απόλυτες βεβαιότητες. Εξαρτάται βέβαια και από το τεστ. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι όπως είπε και ο κύριος Βιδάλης, το πρόβλημα με αυτού του τύπου τις εξετάσεις είναι ότι μπορεί να απειληθούν και να υπονομευτούν θεμελιώδη δικαιώματα του προσώπου. Να. Δηλαδή το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα, την ιδιωτική του ζωή, την ιδιωτικότητα των ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο... πραγματικά ίσως και να μην γνωρίζει κατάλληλα η κοινωνία ότι μπορεί να το πάθει. Mm-hmm. Το άλλο επίσης σημαντικό θέμα και παράλληλο είναι η χρήση του ανθρώπου στον πειραματισμό που μιλούσατε νωρίτερα. Και εδώ μπορεί να απειληθούν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Και ιστορικά έχουν συμβεί. Δεν είναι ότι τα έχουμε κατασκευάσει εμείς στη βιοειθική και τα συζητάμε. Έχουμε οδυνηρή ιστορική εμπειρία από χρήση ανθρώπων στον πειραματισμό. Δηλαδή στη χρήση ανθρώπων που πρόσβαλαν την ίδια τη ζωή τους και θεμελιώδη δικαιώματά τους. Ένα ηχηρό και αποτρόπαιο παράδειγμα είναι η ναζιστική ευγονική, mm-hmm. όπου χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι χωρίς τη συγκατάθεσή τους για ευγονικούς σκοπούς. Η πολιτική χρήση της επιστήμης, θα έλεγα εδώ, mm-hmm. και πειραματισμού πάνω στον άνθρωπο. Σήμερα, θα έλεγα, το πρόβλημά μας δεν είναι η πολιτική χρήση της επιστήμης, αλλά η οικονομική της εκμετάλλευση. Δηλαδή, αυτό που λέει και ο κύριος Βιδάλης, ένας περιορισμός για τον τρόπο με τον οποίο, ένας κανονιστικός περιορισμός, κανόνες, να υπάρχουν κανόνες που θα διαμεσολαβούν τη σχέση επιστημονικών επιτευγμάτων, οικονομικών συμφερόντων και πολιτών, ναι. οι οποίοι αξιοποιούν αυτά τα συμφέροντα. Και νομίζω ότι η Εθνική Επιτροπή εδώ, πρέπει να το πω, δίνει μια πολύ σπουδαία μάχη και μάχη συνειδητοποίησης για να καταλάβουμε mm-hmm. ποιες ακριβώς μπορεί να είναι οι συνέπειες για την ατομική και την κοινωνική ζωή. Mm-hmm. Κυρία Μολάκη, και σε αυτό που είπαμε νωρίτερα για τα εργαστήρια, θα ήθελα τη δική σας άποψη, τις απαντήσεις που δίνουν, ποιες είναι οι πιθανότητες. Για το τεστ πατρότητας, το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι κατά 99,9%. Έτσι όπως το παίρνουμε, δηλαδή είναι μια μέθοδος η οποία mm-hmm. ναι, δεν χωράει λάθος. Ωστόσο νομίζω το σημείο κλειδί είναι η συνένεση που είπε η κυρία Τσινόρεμα. Mm-hmm. Το ότι μπορούμε να το κάνουμε στο εργαστήριο δεν σημαίνει ότι πρέπει και να το κάνουμε. Ξέρετε, αν έχει κάποιος όμως αμφιβολίες και δεν μπορεί να έχει μια δικαστική απόφαση, γιατί δεν υπάρχει η συνένεση, αλλά ωστόσο έχει βάσιμες αμφιβολίες για το αν είναι δικό του το παιδί ή όχι, δεν έχει και εκείνος από την πλευρά του δικαίωμα να γνωρίζει. Φυσικά και έχει δικαίωμα να γνωρίζει, όπως όμως έχει και δικαίωμα το παιδί, mm-hmm. του οποίου το γενετικό υλικό θα πάρουν για να το δουν στο εργαστήριο, να έχει μια άποψη για το αν
πρέπει ή όχι να γίνει αυτό. Και ακριβώς επειδή είναι παιδί, δεν μπορεί να συνενέσει. Επομένως, η αλήθεια είναι ότι ο λόγος είναι μετά στο χέρι των γονέων. Mm-hmm. Τι θα αποφασίσουν οι ίδιοι. Επειδή έθεσε θέματα και προσωπικών δεδομένων και η κυρία Τσινόρεμα, δεν ξέρω πού υπάρχουν τα όρια των προσωπικών δεδομένων και πού είναι τα όρια του ψέματος, ας το πούμε, σε μια οικογένεια. Καταλάβατε. Ότι μπορεί να διαταραχθούν οι κοινωνικές σχέσεις, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε το γενετικό υλικό του άλλου χωρίς να έχει ενημερωθεί γι' αυτό και να ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, συμβαίνει. Όπως πολύ καλά θα σας γνωρίζετε. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους στην Ελλάδα. Με πολύ καλές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Νομίζω ότι είναι οι εξαιρέσεις αυτές τις οποίες αναφερόμαστε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι τα περισσότερα εργαστήρια γενετικής θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά ακριβώς για να εξασφαλίσουμε και να πιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες που δίνουν, είναι αναγκαία αυτή η νομοθετική ρύθμιση που ανέφερε ο κύριος Βιδάλης και ο έλεγχος mm-hmm. που θα πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Να πάμε τώρα να δώσουμε απαντήσεις στο μετά, στο θάνατο και στην ευθανασία, στο δικαίωμα του ανθρώπου να επιλέξει, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα περιθώρια, έναν αξιοπρεπή, όπως λέμε, θάνατο. Ήρθε στην επιφάνεια με το θάνατο του Αλεξάνδρου Βέλιου. Νομίζω απασχόλησε και το σύστημα, το πολιτικό. Και δεν ξέρω, κύριε Βιδάλη, πού βρίσκεται το θέμα αυτό, αν πάμε σε κάποια νομοθετική ρύθμιση επί του ζητήματος. Θα το δούμε. Ακόμη δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία της πολιτείας. Να πω ότι σε ανύποπτο χρόνο η Επιτροπή μας είχε διατυπώσει μία γνώμη, είναι αρκετά χρόνια τώρα, για το πιο, αν θέλετε, κοινό ζήτημα που σχετίζεται με τις λεγόμενες αποφάσεις στο τέλος της ζωής, που είναι η διακοπή της τεχνητής υποστήριξης. Δηλαδή το να βγάλουμε, όπως λέμε, από το μηχάνημα mm-hmm. έναν ασθενή ο οποίος διατηρείται εκεί πέρα, οι λειτουργίες της ζωής του διατηρούνται με τεχνητό τρόπο. Ναι. Μπορεί να είναι όμως και διακοπή παροχής φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής. Όλα αυτά. Και είχαμε... Εφόσον το επιλέξει ο ίδιος ο ασθενής, θεωρώντας ότι δεν έχει ελπίδα. Ναι. Είχαμε πει λοιπόν τότε ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει ένας και στην Ελλάδα να νομοθετήσουμε το θεσμό του αντιπροσώπου για θέματα υγείας, ο οποίος δεν υπάρχει ακόμη στη χώρα μας, υπάρχει σε άλλες χώρες, ώστε τουλάχιστον να έχουμε ένα πρόσωπο με το οποίο να μπορεί να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει να πούμε ότι σήμερα η ευθανασία ή η υποβοηθούμενη αυτοκτονία στη χώρα μας απαγορεύεται, όπως και στις περισσότερες χώρες, mm-hmm. έτσι. Απαγορεύεται από την νομοθεσία, είναι ποινικά αδικήματα και τα δύο. Στην Ολλανδία πραγματοποιούνται περίπου 1.300 ευθανασίες το χρόνο. Είναι τρεις χώρες στην Ευρώπη, είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο που έχουν επιτρέψει, είναι οι μόνες χώρες που έχουν mm-hmm. επιτρέψει την ευθανασία με τον τρόπο που, την ενεργητική όπως λέμε ευθανασία, όπου ο γιατρός ουσιαστικά είναι εκείνος που διακόπτει τη ζωή. Την υποβοηθούμενη αυτοκτονία την επιτρέπουν και κάποιες άλλες χώρες. Π.χ. στην Ελβετία υπάρχουν και ειδικές κλινικές όπου ο ασθενής υποβοηθείται από τον γιατρό για να διακόψει ο ίδιος όμως τη ζωή του. Mm-hmm. Και στη Γαλλία έχουμε νομοθεσία, το πιο γνωστό παράδειγμα της Γαλλίας, έχουμε νομοθεσία για την αποσωλήνωση, από την αποσύνδεση από το μηχάνημα του ασθενούς. Και αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι κάποιοι άνθρωποι από την εντατική μετά από χρόνια ξύπνησαν. Ναι. Έχει συμβεί και αυτό. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι εδώ είναι το τέλος της ζωής. Ναι, και γι' αυτό. Είτε είναι γιατρός, είτε είναι και ο ίδιος ασθενής. Ας πούμε ότι ο ίδιος ασθενής έχει αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό υπάρχει και το ηθικό δίλημα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η δική μου άποψη είναι ότι. Και δεν θέλω εδώ να πω κάποια θέση της Επιτροπής Βιοηθικής. Συζήτηση κάνουμε ούτως ναι, ή άλλως. Ναι, ναι, ναι. Και απόψεις ακούγονται. Ούτως ή άλλως δεν έχει θέση σε αυτό η Επιτροπή. Η δική μου άποψη είναι ότι θεμελιωδώς, ας το πούμε έτσι, η ευθανασία ανήκει στις επιλογές αυτοκαθορισμού του ανθρώπου. Mm-hmm. Είναι η έσχατη εκδήλωση ελευθερίας, κατά τη γνώμη μου. Αυτό
το έχουν υποστηρίξει σε μια πολύκροτη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ρόλο του συνηγόρου του δικαστηρίου, όπως λέμε. Υπήρξαν φιλόσοφοι και συνταγματολόγοι οι οποίοι υποστήριξαν ακριβώς αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Γιατί ο αντίλογος λέει ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος στο πλαίσιο της ελευθερίας του να διαθέσει ακόμη και την ίδια του τη ζωή. Δεν συμφωνώ με αυτή τη θέση. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική. Ναι. Τι λέτε εσείς, κυρία Μολάκη, είναι λύτρωση η ευθανασία? Κοιτάξτε, για τους ασθενείς που είναι ασθενείς τελικού σταδίου, όπως λέμε, και σε αυτό συνήθως περιλαμβάνονται οι καρκινοπαθείς, οι άτομα που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, οπότε φτάνουν σε ένα στάδιο που είναι λίγα στάδια πριν το θάνατο. Νομίζω ότι αν ρωτήσετε κάποιους τέτοιους ασθενείς θα σας πούν ότι ίσως και να είναι λυτρωτικό. Ναι. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα εάν έχει δικαίωμα κανείς, εφόσον, όπως και πολλές φορές δίνεται το επιχείρημα, η ζωή δεν μας έχει δοθεί επειδή μας ρώτησαν πρώτα. Mm-hmm. Άρα γιατί εμείς να μπορούμε να δώσουμε τέλος στη ζωή αυτή? Ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή, αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, εγώ θεωρώ ότι στους υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, στους ασθενείς τελικού σταδίου θα έπρεπε να δίνεται mm-hmm. μία επιλογή. Τι λέτε εσείς, κυρία Τσινόρεμα? Τώρα έχετε θέσει ένα ζήτημα υψής σημασίας που αφορά και τον τρόπο που κατανοούμε τη σχέση μας με την προσωπικότητά μας, με τη ζωή μας, το βίο μας, αλλά και τον τρόπο που θέλουμε να ζούμε μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Mm-hmm. Το ζήτημα εδώ νομίζω τίθεται πιο επιτακτικό εξαιτίας του γεγονότος ότι σήμερα με τις νέες ιατρικές τεχνολογίες έχουμε τη δυνατότητα με μηχανική υποστήριξη οργάνων βασικών mm-hmm. να κρατάμε στη ζωή ανθρώπους που λίγο απέχουν από αυτό που, δεν θέλω να χρησιμοποιώ την έκφραση, αλλά έτσι είναι, λίγο απέχουν από τη φυτική κατάσταση. Ναι. Δηλαδή να έχουν χάσει θεμελιώδεις λειτουργίες διανοητικές, εμπειρίας, συνείδησης mm-hmm. και παρόλα αυτά με τη χρήση της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα να τους κρατάμε και για δεκαετίες στη ζωή. Αυτή η παράταση ζωής δεν είναι πολλές φορές μαρτύριο? Λοιπόν, εδώ το επιπρόσθετο ηθικό πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές ένας τέτοιος ασθενής δεν μπορεί να πει ναι ή όχι ο ίδιος. Δεν μπορεί ούτε να συνενέσει ούτε να αποσύρει συνένεση. Mm-hmm. Και άρα το βάρος πέφτει και στους συγγενείς, στους οικείους, στο ιατρικό προσωπικό. Ποιος αποφασίζει? Ένα λοιπόν ερώτημα είναι το στα διλήμματα τέλους ζωής είναι ποιος αποφασίζει. Ειδικά εάν, επειδή έτσι συνήθως συμβαίνει, αυτός ο οποίος βρίσκεται στο τελικότατο στάδιο εξόδου από τη ζωή, δεν μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν το βάρος της ευθύνης που φέρουν όλοι οι άλλοι γύρω του, ναι, που πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Αν όμως είναι σε θέση, κυρία Τσινόρεμα, να αποφασίσει. Να σας πω, δικαίωμα άρνησης της θεραπείας έχει καθένας επειδή είναι αυτοκαθοριζόμενο ηθικών. Mm-hmm. Βέβαια, ο άνθρωπος όταν είναι δικαίωμα που έχει να αρνηθεί είναι θεραπεία. Είναι πιο ευάλωτος και επιθυμεί το θάνατό του. Να ξεκινήσουμε αλλά από αυτό. Έχει μια μικρή ελπίδα, μπορεί να αλλάξει και η διάθεσή του απέναντι στο πώς αντιμετωπίζει την ασθενειά του. Βεβαίως. Μπορεί να αλλάξει γνώμη, θέλω να πω. Ναι, βεβαίως. Εκείνο που όμως ανέφερε η κυρία Μολάκη και έχει δίκιο είναι μερικές mm-hmm. περιπτώσεις όπως καρκινοπαθείς τελικότατου σταδίου, όπου εκεί πλέον γνωρίζουμε ότι η επιθετική θεραπεία μπορεί να τους βλάψει κιόλας. Και ήδη δεν τη θέλουν την επιθετική θεραπεία, γιατί είναι μάταιη. Ναι. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να, αν είναι μάταιοι, να διακόψουμε τα επιθετικά μέσα. Χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, που πραγματικά βλάπτουν τον mm. άνθρωπο ο οποίος πεθαίνει. Εκεί νομίζω ότι ηθικά οφείλουμε, για να μην τον βλάψουμε, να τον αφήσουμε να πεθάνει, εάν αυτό είναι το τελικότατο στάδιο, πεθαίνει. Τι του κάνουμε εκεί? Απλώς παρατείνουμε τη διαδικασία του θανάτου του. Να. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να βρούμε μια άκρη, γιατί εδώ διακυβεύονται ζητήματα υψής σημασίας και μεταφυσικά και προσωπικά του καθενός για το πώς θα τελειώσει η ζωή του. Και να σκεφτόμαστε ότι το πώς τελειώνει η ζωή μας, πώς κλείνουμε το συγγραφικό έργο της ζωής μας, χαρακτηρίζει ολόκληρη τη ζωή μας. Mm-hmm. Έχει σημασία λοιπόν αυτή την τελευταία πράξη να μην μας την επιβάλλουν. Και με αυτή την έννοια, όταν η θεραπεία είναι μάταιη, και αυτό μπορούν να το πουν οι γιατροί σήμερα, νομίζω ότι ο ασθενής
θα είναι πολύ καλύτερα να έχει έναν ήρεμο και ήσυχο θάνατο. Mm-hmm. Όταν πια ο θάνατος έρχεται, είναι δεδομένος. Επομένως, θα δεχτώ εκείνη τη διάκριση ανάμεσα στο σκοτώνω και αφήνω να πεθάνει. Αφήνω να πεθάνει κάποιον ο οποίος πεθαίνει. Ναι. Και η τεχνολογία σήμερα μου λέει μπορεί να τον κρατήσει σε αυτή τη διαδικασία θανάτου για πολλές δεκαετίες. Εκεί πιστεύω ότι μπορεί και να τον βλάπτουμε. Μάλιστα. Τι λέτε, κυρία Μονάκη? Κάτι ακόμα στη συζήτηση. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ανήθικο να συνεχίσουμε να δίνουμε μια θεραπεία η οποία στοιχίζει πάρα πολύ επιθετική και η οποία ακριβώς είναι μάταιη. Θα ήταν ανήθικο ως προς τους υπόλοιπους ασθενείς, γιατί μιλάμε και για την αρχή της δικαιοσύνης στη βιοειθική. Οπότε, ακόμη και στο θέμα το οικονομικό, το πώς κατανέμουμε τους πόρους για την υγεία, θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Αν λοιπόν κρίνουμε ότι μια θεραπεία είναι μάταιη, εάν συνεχιστεί, αυτό δεν θα ήταν ηθικό απέναντι στους υπόλοιπους. Μάλιστα. Αν μπορώ να συμπληρώσω λίγο εδώ. Είναι διαπιστωμένο ότι η θεραπεία είναι μάταιη. Είναι κακό και για τον ίδιο. Δεν είναι μόνο για τους άλλους, αλλά και για τον ίδιο. Και ξέρετε, αυτό μας οδηγεί να πιστεύουμε ότι τελικά έχουμε γίνει παντοδύναμοι. Ότι μπορούμε με τη χρήση της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας να αψηφίσουμε και τον ίδιο το θάνατο. Νομίζω ότι είναι και μια στάση αποδοχής εαυτού μέσα στον κόσμο, του πέρατός μας, να αποδεχτούμε ότι κάποια στιγμή έχουμε πέρας. Mm-hmm. Άρα ότι θα τελειώσουμε. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί όλοι με τους συγγενείς μας πολλές φορές συναισθηματικά πηγαίνουμε στους γιατρούς και λέμε κάνε ό,τι μπορείς να τον κρατήσεις στη ζωή. Έχει νόημα αυτό και καλά κάνουμε όταν είναι εφικτό για τον άνθρωπο να κρατήσει τον άλλο στη ζωή. Αλλά είμαστε πεπερασμένοι. Μάλιστα. Και νομίζω ότι πρέπει να το αποδεχτούμε. Mm-hmm. Και αυτό. Και να κλείσουμε με το θέμα της βιοασφάλειας και των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, κύριε Βιδάλη, και τα ζητήματα που υπάρχουν ως προς αυτό, τα ηθικά. Να κλείσουμε τώρα, ανοίγεται ένα θέμα που μπορούμε να κάνουμε άλλη εκπομπή. Να κλείσουμε ενώ αυτή την εκπομπή. Κοιτάξτε, ναι, πράγματι, εδώ έχουμε πάλι μία εξέλιξη τεχνολογία που είναι, ίσως οι περισσότεροι το ξέρουν πια, ότι τα λεγόμενα μεταλλαγμένα έχουν μπει πια στην δημόσια συζήτηση εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχει ειδική νομοθεσία για αυτά. Πάλι το ερώτημα, το βαθύτερο ερώτημα που τίθεται εδώ είναι μέχρι πού μπορούμε να παρεμβαίνουμε στη φύση. Με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, με τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, με τα γενετικά τροποποιημένα ζώα επεμβαίνουμε στη φύση με τρόπο που η ίδια, που δεν μπορούμε καν να δούμε πώς η ίδια η φύση θα έφτανε σε αυτό το αποτέλεσμα εάν την αφήναμε ελεύθερη. Πρέπει να πούμε ότι επεμβάσεις τέτοιου είδους βιοτεχνολογίας, όπως λέμε, γίνονταν από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να εγκαθίσταται σε μόνιμο χώρο, από την νεολιθική εποχή, με τις διασταυρώσεις δηλαδή φυτών, έτσι, ζώων. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επεμβαίνουμε... από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τη σύγχρονη βιοτεχνολογία είναι να επεμβαίνουμε μοριακά στο DNA και να δίνουμε χαρακτηριστικά τα οποία είναι τελείως απίθανα σε ορισμένες περιπτώσεις. Το ερώτημα, εδώ πέρα μπαίνει ένα πολύ βασικό ερώτημα που είναι το ερώτημα του πόσο ασφαλή είναι αυτά τα πράγματα, πόσο για να τα καταναλώνουμε ή ακόμη και αν δεν τα καταναλώνουμε, πόσο ασφαλή είναι για το περιβάλλον. Πόσο είναι θέμα επιλογής, βέβαια, της κάθε χώρας, τη αν τα αποδέχεται ή όχι, έτσι δεν είναι? Είναι θέμα επιλογής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομοθεσία, η οποία δεσμεύει όλες τις χώρες. Όμως πρέπει να πούμε ότι με τις πρόσφατες συμφωνίες... Ναι, η ΣΕΤΑ έχει ολοκληρωθεί, η TTIP είναι ακόμη σε διαπραγμάτευση, και θα δούμε γιατί υπήρξαν και αντιδράσεις. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον καινούργιο πρόεδρο στις ΗΠΑ που είναι αντίθετος από ό,τι φαίνεται στην TTIP. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το πλάνο είναι να υλοποιηθεί η TTIP όπως η ΣΕΤΑ, τότε θα πρέπει να περιμένουμε στην Ευρώπη μια πραγματική εισβολή αυτών των προϊόντων και θα πρέπει κάθε χώρα να αποφασίσει για το τι θα κάνει. Mm-hmm. Στην Αμερικανική Ήπειρο και στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική σχεδόν κατά 90% καταναλώνονται τέτοια προϊόντα, πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Ορισμένοι λένε ότι από τη στιγμή που αυτό γίνεται εδώ και 25 χρόνια περίπου, έχουμε μια ασφαλή ένδειξη για το ότι τα προϊόντα αυτά δεν βλάπτουν την υγεία. Ναι. Ωστόσο, ξέρουμε ότι σίγουρα έχουμε επιμολύνσεις στο περιβάλλον. Mm-hmm.
σίγουρα έχουμε επιμολύνσεις στο περιβάλλον. Επιμολύνσεις σημαίνει ότι περιορίζουν την φυσική βιοποικιλότητα οι καλλιέργειες αυτών των προϊόντων. Μάλιστα. Άρα εδώ πρέπει να κάνουμε μια βασική επιλογή στον τομέα της γεωργίας και της διατροφής. Γιατί μπορεί να αλλάξουμε ριζικά τη φύση σε μεγάλη έκταση, που πάλι έχουμε ένα ερωτηματικό ως προς τις συνέπειες της μεσοπρόθεσμες και της μακροπρόθεσμες. Κυρία Μολάκη, μήπως τη φύση την πειράζουμε υπερβολικά και μας εκδικείται? Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι, πρέπει να σας πω. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Το θέμα είναι, με βάση την αρχή της προφύλαξης, να δούμε αν θα είναι επιτρεπτές αυτές οι δυνατότητες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ειδικά για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, οι μεγαλύτερες επιφυλάξεις, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, είναι περισσότερο, θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Βιδάλη, για το περιβάλλον. Mm-hmm. Φτιάχνουμε ακόμη πιο δυνατά φυτά που αντέχουν σε ζυζάνια, σε παράσιτα, που μπορούν να μεγαλώσουν σε άνυδρες συνθήκες. Εκ των πραγμάτων και με το πέρασμα των χρόνων, αυτά τα φυτά ενδεχομένως να επικρατήσουν και να χαθούν άλλα, τα άλλα. Εις βάρος άλλων. Οπότε αυτό είναι εις βάρος της βιοποικιλότητας. Άρα το θέμα είναι η ισορροπία. Πώς θα παραμείνει η ισορροπία του συστήματος? Δεν είμαι σίγουρη όμως ότι αυτό είναι μετρήσιμο. Ακόμη δηλαδή και με πειραματικά δεδομένα, σε βάθος χρόνου δεν είμαι σίγουρη ότι είναι μετρήσιμο πώς ακριβώς θα επιδράσει στο περιβάλλον. Mm-hmm. Τι λέτε κύριε? Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Ναι, και να κλείσω με την κυρία Τσινόρεμα. Η βασική υπόσχεση που είχαμε από την εποχή που εμφανίστηκαν τα γενετικά τροποποιημένα φυτά είναι ότι με αυτόν τον τρόπο η τεχνολογία θα μας βοηθούσε να λύσουμε το πρόβλημα της πείνας σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη. Αυτό 25 λύσαμε. Χρόνια τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θέλω να πω ότι υπήρξαν τέτοιου είδους καλλιέργειες, όμως η κατανάλωση που απαιτούσαν για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και επομένως δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στόχο. Mm-hmm. Μένει να το δούμε. Κυρία Τσινόρεμ. Συμφωνώ με το πνεύμα των δύο συναδέλφων που μίλησαν, ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Σήμερα η τεχνική, η βιοτεχνολογία, τόσο όσο αφορά τον άνθρωπο, αλλά και τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς, φυτών, ζώων, έχει κάνει πάρα πολλά, έχει πετύχει πολλά και μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερο. Η κυρία Μολάκη είπε η αρχή της προφύλαξης. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή αποδεσμεύεται ένα τεράστιο δυναμικό χειραγώγησης της ζωής ανθρώπινης και μη ανθρώπινης ζωής, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και χρειάζεται να μην αφήνουμε αυτές τις εξελίξεις στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή να εξελίσσονται πολύ γρηγορότερα από ότι μπορούμε να στοχαστούμε και να παρέμβουμε, ώστε να αποφύγουμε και τις βλαπτικές συνέπειες, όχι μόνο όμως απέναντι στον άνθρωπο, αλλά απέναντι και στο περιβάλλον, γιατί είμαστε σε μια οργανική ενότητα και με την έξω ανθρώπινη φύση. Κοινωνία και περιβάλλον είναι σε μια πολύ στενή σχέση. Άρα, επειδή η τεχνική σήμερα και μάλιστα η βιοτεχνολογία μας βοηθάει τόσο πολύ να διευρύνουμε την πράξη μας και να έχουμε συνέπειες που ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πόσο μάλλον να σχεδιάσουμε και να περιορίσουμε, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό λέω ότι η βιοηθική εν προκειμένου είναι μια ηθική της ευθύνης. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε μέσω της ηθικής τα ζητήματα του θαύματος της φύσης, της ζωής, αλλά και του τέλους της. Να είστε καλά που ήσασταν κοντά μας και σας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Βουλής Βήμα, καλό σας βράδυ.